Λιάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Λιάννα, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με την οικονομία και δεν είναι άλλο από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ήδη υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις. Γιατί να γίνει τώρα, γιατί η ΔΕΗ που πέρσι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας τώρα προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί φεύγει ένα ποσοστό από το κράτος και πάει από το 51% στο 34%, και τι αντίκτυπο βέβαια θα έχει σε εμάς τους πολίτες αυτό. Συνδέεται, ξέρετε, και με το προηγούμενο θέμα που κουβεντιάζατε, τη γυναικοκτονία. Απολύτως. Γιατί ρωτούσατε αν ένας άνθρωπος αλλάζει. Ναι. Και εγώ θα σας πω ότι ένας άνθρωπος αλλάζει, αν αλλάζει και η κοινωνία γύρω του. Και επομένως, αν αλλάζει και η πολιτική, αλλάζουν και τα πράγματα. Και αλλάζει και η μοίρα των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι είναι οι πολίτες και αυτοί παράγουν την πολιτική και είναι και θέμα βούλησής τους. Και θα είμαι και πιο διευκρινιστική. Στην Ινδία, ένας που αποπειράθηκε βιασμό, και ξέρετε τι συμβαίνει στην Ινδία, ναι, τον βάλανε ως τιμωρία στο χωριό, στην επαρχία Μπιχάρ, να πλένει επί 6 μήνες, επί ένα χρόνο, τα ρούχα 2.000 γυναικών και να τα σιδερώνει. Γιατί αυτή ήταν η δουλειά του, δούλευε σε πλυντήριο. Για να καταλάβει τι πάνε να πούνε οι γυναίκες. Και είναι πολύ χαρούμενες οι γυναίκες στα χωριά που θα τους πλένει τα ρούχα. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι πλένει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης πλένει στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό και τιμωρεί μάλλον τους Έλληνες πολίτες την έννοια της ιδιοκτησίας της λαϊκής και των δημιουργήματος των Ελλήνων εργαζομένων που ήταν η ΔΕΗ. Άρα πρέπει να περάσει στην ιδιωτική σφαίρα. Και για να περάσει στην ιδιωτική σφαίρα έρχεται πάντοτε μια κρίση μπροστά και αμέσως μετά με αφορμή την κρίση φτάσαμε τη ΔΕΗ στα πρόθυρα της πτώχευσης και τώρα φαίνεται ότι σώζεται η ΔΕΗ επειδή θα μπει ένας στρατηγικός επενδυτής ή θα μπουν πολλοί στρατηγικοί επενδυτές και θα έρθουν τα χρήματα για να γιατί δεν αναζητείτε ένα στρατηγικός επενδυτής. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν παίρνεται καμία απόφαση για να ενισχυθούν κρατικοί από τα κράτη οι καθημαγμένοι πολίτες μπροστά σε μια κρίση η οποία στην πραγματικότητα είναι κρίση κερδών, έτσι, η ενεργειακή. Εξαιτίας ναι, της πανδημίας. Θα παραμένει όμως το κράτος, θα έχει έλεγχο το κράτος, παρά το γεγονός ότι μειώνεται το ποσοστό. Έχει έλεγχο το κράτος, ναι. Για πόσο θα έχει έλεγχο το κράτος? Γιατί αν είχε έλεγχο το κράτος, τότε είναι και υπεύθυνο για την πτώχευση της ΔΕΗ. Την παρολίγο πτώχευση. Δεν είχε έλεγχο το κράτος τότε? Προφανώς πώς το άφησε το κράτος? Αυτό το σύστημα? Όταν το έδωσε στους παρόχους και οι πάροχοι με το ίδιο δίκτυο της ΔΕΗ δίνανε φθηνότερο ρεύμα από την ίδια τη ΔΕΗ, τι είναι αυτά που συζητάμε τώρα? Σε ποιον το έδωσε? Το είχε εκποιήσει. Το δίκτυο δικό μας ήταν. Εμείς το είχαμε φτιάξει. Καλά, παγκοσμίως έτσι γίνεται πάντως. Όμως το έδωσε σε παρόχους. Παγκοσμίως έτσι γίνεται. Και τώρα καλεί τους παρόχους, αν έχουν την καλοσύνη, να φθηνύνουν και εκείνοι τα τιμολόγια τους εν όψη ακρίβειας. Η ενέργεια, τα σκουπίδια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή του κεφαλαίου. Δείτε τι λεφτά βγάλανε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, για να πάμε και στα υπόλοιπα. Τον ακούσαμε όλοι. Γιατί δείτε πώς πάει και η ΔΕΗ εκεί. Στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι 30% θα έχουν έκπτωση στο φόρο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ενισχυθούν και θα τις σώσει που βρίσκονται σε κρίση λόγω πανδημίας, αν τα καταφέρουν να συγχωνευτούν σε καινούργιες εταιρείες. Έχει βγει το κουκουέ τότε και φώναζε στην ανάλυση της ομιλίας του Μητσοτάκη. Προσέξτε, γιατί αυτό είναι για να εξαφανιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να οι αυταπασχολούμενοι όλοι μαζί να πάνε συμπούργουλοι και φτηνοί και είναι διευκόλυνση όχι για τις ίδιες μικρομεσαίες αλλά για το μεγάλο κεφάλαιο να φτιαχτούν οι μεγάλα σχήματα. Και βγαίνει ο Άδωνης προχτές και λέει αυτό που λέει το κουκουέ ως πολιτική. Σε εμάς ήταν καταγγελία. Τι βγήκε και είπε, θες να έχεις πρόσβαση στην τράπεζα? Δεν μπορείς να είσαι μικρός. Δεν μπορείς να είσαι αυταπασχολούμενος. Δεν μπορείς να έχεις 2-3 εργαζόμενους. Δεν θα έχεις πρόσβαση στην τράπεζα. Δεν θα τα καταφέρεις αν δεν συγχωνευτείς με κάποιον άλλο να έχεις πρόσβαση στην τράπεζα. Δεν θα σε σώσει κανένας. Το ίδιο και στη ΔΕΗ. Δεν θα έχεις πρόσβαση σε τίποτα, ακόμα και αν παρεύει το κράτος. Ακόμα και αν φτηνίνει το ηλεκτρικό ή το κρατήσει και το συγκρατήσει για 2-3 μήνες. Μετά θα σας έρθει ο νταμπλάς. Βλέπετε τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο. Βλέπετε τι έγινε με την απολιγνητοποίηση της χώρας, η οποία έγινε με κριτήρια μεγάλου κεφαλαίου, δεν έγινε με κριτήρια φθηνότερου ρεύματος. Βλέπετε πως ξεπουλήθηκε το σύνολο του πλούτου και την ώρα που εμείς ασχολούμαστε με τη ΔΕΗ έχει ολοκληρωθεί η πώληση της Κόσκο στο λιμάνι και πάει λέγοντας. Πάμε παρακάτω, πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Τα κέρδη των μεγάλων και τα κέρδη στην τσέπη σας από την πανδημία, τι θα μου πείτε, ότι ανέβηκε η κατανάλωση? Μόνο ένα σούπερ μάρκετ διάβαζα σήμερα. Να περιμένουμε να το δούμε και να περιμένουμε να δούμε πόσο θα απορροφηθεί αυτή η αύξηση, διότι τουλάχιστον οι εξαγγελίες της κυβέρνησης λένε ότι θα απορροφηθεί αυτή η αύξηση. Θα το δούμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αυτή η αύξηση. Πάμε. Από πού? Από ποιους θα απορροφηθεί? Από τις ανακοινώσεις. Είναι μία από τις ανακοινώσεις. Εσύ θα την πληρώσεις.
Ήδη η Ευρώπη μιλάει για πληθωρισμό. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Μάλιστα. Τι πάμε είναι αυτά που λέμε? Μιλάμε για πληθωρισμό. Πάμε. Και για φαινόμενο πληθωρισμού. Και σήμερα με ρωτάτε αυτά τα θέματα που είναι η μέρα της Μαύρης Παρασκευής του 29 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αλλά πάμε στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, να πάμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όλα όσα έγιναν και με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Ελπιδοφόρο, αλλά και με τον Ερντογάν. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι ξεχνάμε όλοι. Ότι και ο Πατριάρχης και ο Ελπιδοφόρος, ο Συμβεσμιότητας Αμερικής, είναι Τούρκοι πολίτες, έτσι. Είναι Τούρκοι υπήκοοι. Αν δεν είναι Τούρκοι υπήκοοι, δεν μπορεί να είναι στη θέση που είναι στο Πατριαρχείο ή να εκλεγούν. Άρα έπρεπε να παραβρεθεί εκεί. Για Μητροπόλης του Πατριαρχείου. Άρα έπρεπε να παραβρεθεί εκεί. Έπρεπε, δεν έπρεπε, ήταν υποχρεωμένος να παραβρεθεί. Αλλά δεν θα πάρω το μέρος κανενός εκεί. Γιατί από την ώρα που η Εκκλησία παίζει αναγκαστικά ή αναγκάζεται ή με το πιστόλι στον κρόταφο παιχνίδι διπλωματικό, τότε δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρει η ορθόδοξη προσέγγιση από την ισλαμιστική. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να παίζει δηλαδή ρόλο η θρησκεία στα διπλωματικά? Άμα παίζει ρόλο στα θρησκεία στα διπλωματικά, είτε είσαι Ορθόδοξο είτε είσαι μουσουλμάνο, από τη μία θα έχει το μουσουλμανικό κράτο, από την άλλη θα έχει ποιο πήγε σε ποιανού τη χώρα και για ποιο πράγμα, σε ποιανού το σπίτι. Καταλάβατε, άμα δεν αρχίσουμε και ντύνουμε με την πίστη, που είναι υπόθεση του καθενό μα η πίστη. Εγώ πιστή είμαι. Εγώ είμαι Ορθόδοξη κατά επιλογή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλω την πίστη μου μπαριέρα αυτή τη στιγμή για να κάνω διπλωματία. Όταν τη βάλω θα με πείτε Ισλαμικό κράτος. Πάμε στα του Ερντογάν. Προβλέπεις ένα δύσκολο φθινόπωρο μετά και τις τελευταίες του δηλώσεις και τις προκλήσεις πάλι από τους αξιωματούχους? Δεν το βλέπω απλώς δύσκολο. Σας έχουμε προειδοποιήσει. Ως κουκουέ σας έχουμε προειδοποιήσει. Ναι. Ότι οι κεντρικές επιλογές της χώρας στο ζήτημα των ενόπλων δυνάμεων, της κοινής αμυντικής πολιτικής της Ευρώπης και της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ και κυρίως το ξεπούλημα του συνολικού αμυντικού και ενεργειακού ταυτόχρονα κομματιού στους Αμερικάνους στη χώρα, που είδαμε πως έχουν εφερθεί σε όλους τους συμμάχους τους μέχρι σήμερα, από το Ιράκ μέχρι το Αφγανιστάν και από τη Λιβύη και εγώ δεν ξέρω πού αλλού μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου και της γης, το χρήμα είναι πολλά τα λεφτά, ισχύει και εδώ. Μπορούμε να βρεθούμε ανά πάσα στιγμή και βάζουμε τον εαυτό μας μόνοι μας στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο. Το εννοώ ότι τον βάζουμε στο στόχαστρο. Καλημέρα, Λιάννα, ευχαριστούμε πολύ. Και το φωνάζει το κουκουέ. Ναι. Αν δεν προετοιμαστείτε, και για να προετοιμαστείτε σας προτείνω κάτι άλλο. Να πάτε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, στο Πάρκο Τρίτσι, να δείτε μια κεντρική έκθεση αφιερωμένη στην Παρισινή Κομμούνα. Καλημέρα. Που δεν την έλεγες. Και αστικοδημοκρατική επανάσταση ήταν, έτσι, μεγάλη. Να πάτε να τη δείτε και να δείτε πώς ξύπνησε ο κομμουνισμός στην Ευρώπη και πώς αυτοί που τον κατάπιανε θα τον βρούνε μπροστά τους μόνο ως πραγματικό σωτήρα γιατί αφορά στους λαούς. Καλημέρα, Λιάννα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.